έχει άλλου, τελειώνει ως γνωστό στον ποταμό. Ο ποταμός είναι χύμαρος ουσιαστικά. Αλλά την εποχή εκείνη, δύο φορές το χρόνο, κυρίως το φθινόπωρο και το χειμώνα βέβαια, κατέβαινε. Και όταν κατέβαινε, η πρώτη μέρα που κατέβαινε, έκανε πολύ φασαρία. Και ο Μουχτάρης λεγόμενος της εποχής, αμέσως έδινε το σύνθημα και σηκώνονταν όλοι να πάνε να δουν το κατέβα του ποταμού. Ήταν δηλαδή κάτι ευχάριστο, κάτι εορταστικό, διότι η Κύπρος είχε το πάντα λειψιδρία, ναι, και θα γέμιζαν κάποιοι λάκκοι, διότι όπως ίσως θα ξέρετε, εδώ υπήρχε λάκκος με πόσιμο νερό. Ερχόταν το υγειονομείο και ήλεγχε εάν έχει την κατάλληλη σύσταση το νερό. Τα αγόρια βεβαίως ζωηρά έπαιζα και πολλές φορές δεν γυρνούσα σπίτι το μεσημέρι. Επιέλα στον ποταμό. Η χαρά τους ήταν, άμα έτρεχε ο ποταμός, ναι, να πάνε στον ποταμό με τους κινδύνους που είχε και να γυρίσουν το απόγευμα μετά το σχολείο, αν επίεναν το απόγευμα σχολείο, βρεγμένοι από πάνω σκάτω. Το πιο απολαυστικό παιχνίδι μας ήταν όταν έβρεχε καλά στην περιοχή που είναι προς το Αρκάτσι, δηλαδή ανατολικά της εκκλησίας, όταν πάρεις εκείνον τον δρόμο που περνούμε στην Κυριακού Μάτση τώρα, είχε έναν σαν Αρκάτσι, δεν ήταν ποταμός. Και εκεί το χώμα, όπως και πολλές περιοχές, ήταν κόνος. Ο κόνος ευρεχόταν και το πιο αγαπημένο μας πράγμα ήταν να πάμε εκεί με χαρτόνια και να γλιστρούμε από πάνω κάτω. Ήταν αρκετή, ας πούμε, ήταν περίπου ενός ορόφου ύψος. Με και τα χαρτόνια που ήταν, γινόμαστε μενολόλασποι και πολλές φορές και μέσα στα νερά και ύστερα πιέναμε σπί. Ο ποταμός για μας ήταν όπως σήμερα η Λευκοσία, η κατεχόμενη από την μη κατεχόμενη. Δηλαδή, άμα έλεγες πάω πάνω από τον ποταμό, η εκφράση εισαγωγικά, σήμερα πάω, ξέρω εγώ, κάπου, μακριά. Γεννήθηκα με την πόρτα μου να ανοίγει πάνω στον ποταμό, να το βλέπω τον ποταμό να τρέχει, αλλά ουδέποτε διέσχιζα, διότι ήταν όλα πάνω, ήταν χωράφια σπαρμένα ή άσπαρτα, δεν ξέρω τι. Που μωρό που θυμούμαι τούτη την εικόνα. Ότι ήταν τα κάκαφα τα λεγόμενα στα κυπριακά. Και υπήρχε λόγος να διασχίσει να βάζει, διότι έλεγε να σπούποτε. Όταν μας παίρνα καμιά φορά, παίρνα μας σε έναν τόπο στη Μακεδονίτισσα με τα πόθηκια την 1η του Μάη. Περίπατο. Στο δημοτικό και ήταν τεράστιος, πάρα πολύ μεγάλος, μεγάλη απόσταση. Ήταν ολοήμερη εκδρομή με τα σακίδια μας, με τα παγιά μας. Είχε νερό κάτω στη Μακεδονία και πέρανε από το σιγάφι που είχε ένα ανεμόμυλο, ένα κάτι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για μένα, που ο ποταμός ήταν ακριβώς δίπλα μου, ήταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, διότι δεν μπορούσαμε να πάμε, ούτε και υπήρχε λόγος. Για να πάμε στην, διασχίσουμε να πάμε που πάνω, έπρεπε να πάμε το γεφύρι του νοσοκομείου. Υπήρχε ένα δρομούδι, έκαναν το και πάλι κατέβαιναν έτσι. Σημαίνεται ότι έχω μια φωτογραφία πάρα πολύ ωραία που φαίνεται έτσι το δρομούδι. Που περνούσαν αυτοκίνητα και διασχίζαν απέναντι, αλλά έτσι έβγαζαν πούποτε. Επίνετε τρίκον, είπετε, ναι, γυμνάσιο. Στο τρίκον επίναμε έτσι. Επίνετε να προσπεράσετε από το ποταμό. Ναι, ναι. Με το ποδήλατο. Ύστερα κάσαμε τα ποδήλατα, με πιάμε γυμνάσιο. Θυμούμε πολλές φορές που έφκαινε η στάθμη του ποταμού, πολλά ψηλά. Φόβιζε μας ότι μπορούσαν
να διαρρεύσει και να έρθει να μας πνίξει, ας πούμε, που έκαμε κάποτε. Η μάμα μου θυμάται ένα περιστατικό, θυμάται. Που μπήκε να ποταμάς μες στη Λευκοσία. Όχι, έπρεπε να κατεβήσεις στον ποταμό. Ναι. Ίσως να υπήρχε, υπήρχε το γεφύρι του Στροβόλου, ναι, που είναι μακριά. Και δεν θυμάμαι αν υπήρχε κανένα στενό γεφύρι εδώ, που είναι το Bridge House. Mm-hmm. Αλλά βασικά, ο ποταμός ήταν μία περίπτωση με τις τσακίλες του. Δεν υπήρχαν δέντρα τόσα πολλά. Πολύ ελάχιστα δέντρα. Αν δείτε παλιές φωτογραφίες, ο ποταμός είναι πέτρες. Σιγά σιγά βλαστήσαν και έγινε σαν πάρκο. Ναι. Απ' εδώ όμως ήταν κόνος και ήταν κάποιον άλλο νερό που διοχετεύεται που άλλες περιοχές. Επερνούσαν, ήταν και σαν έλος εκεί που έκτισαν ο Σκαλιώτης και κατέβαινε μπροστά από το Astoria Hotel που υπήρχε ένα ξενοδοχείο. Και πήγαινε κάτω και γίνεται ο Κοτσίρκας, αν δεν κάνω λάθος, ο ποταμός. Τα κλάδι του. Ναι. Τον πράγμα θυμούμε τον καλά, εντάξει, πότε, για μένα είναι καινούργια ιστορία ο Πλάτανος. Εντάξει, τώρα υπάρχει κάποια εκδοχή ότι τον δολοφονήσαν. Πράγμα είναι αλήθεια, όχι, έξερο. Εντά θυμούμε ότι είχε μια τεράστια κουφάλα και διαρωτάσουν κατά πόσο να μπορούσε να ζει με το πόσο ξύλο του έμεινε πάνω, ας πούμε, για να βγάλει φύλλα. Νομίζω καλά έκανα και κόψαν το, διότι αν τον αφήναν θα ήταν άχρηστος ο δρόμος, δεν θα μπορούσε να διασταυρώσει.